πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Ένας στους τρεις συμπατριώτες μας δεν προσήλθε στην κάλπη μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας, τόσο όσον αφορά την πορεία επίλυσης του Κυπριακού, όσο και την τεράστια οικονομική κρίση που μας μαστίζει με τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ που μας τίμησαν σήμερα με την ψήφο τους, καθώς επίσης και τους υποψήφιους του κινήματος που έδωσαν μια πραγματική μάχη με ήθος, με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, χωρίς οποιασδήποτε εσωτερικές συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις. Δώσαμε αυτή την εκλογική μάχη μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, υποκειμενικές και αντικειμενικές, που είναι πολύ γνωστές σε όλους τους ψηφοφόρους. Πορευθήκαμε παρόλα αυτά με μετριοπάθεια, με σαφείς θέσεις και επιχειρήματα, χωρίς προκλητική διαφημιστική εκστρατεία, σεβόμενοι ακριβώς τις ευαισθησίες του λαού που περνά μια δύσκολη περίοδο με τις βαριές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι μας. Από την αρχή είχαμε θέσει τρεις συγκεκριμένους στόχους. Να είμαστε τέταρτο κόμμα, κάτι το οποίο το πετύχαμε. Να διατηρήσουμε, αν είναι δυνατόν, τις πέντε κοινοβουλευτικές έδρες που είχαμε, που δεν επιτεύχθηκε. Και να συγκεντρώσουμε εκλογικό ποσοστό που να ξεπερνά το 6,5%. Το πλησιάσαμε, αλλά δεν το πετύχαμε. Τα αποτελέσματα φυσικά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης θα αξιολογηθούν με νυφαλιότητα και συλλογικότητα, όπως σας έχουμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω κατά τρόπο ξεκάθαρο είναι ότι η αναδιοργάνωση του κόμματος, η πορεία καλύτερα αναδιοργάνωσης του κόμματος, θα συνεχίσει με καθαρές θέσεις, καινοτόμες προσεγγίσεις και αξιοπρέπεια. Το εκλογικό ποσοστό όχι μόνο δεν θα μας αναχαιτήσει από αυτήν την πορεία, αλλά αντίθετα αποτελεί για μας μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για το μέλλον. Και κυρίως μέσα από την κοινοβουλευτική και όχι μόνο δραστηριότητά μας. Η νέα γενιά στελεχών, η οποία πήρε το βάπτισμα του πυρός σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές, να υπενθυμίσω ότι η ΕΔΕΚ είχε 30% των υποψηφίων της ηλικίας κάτω των 35 χρόνων. Αποτελεί τη συμπαγή ομάδα πάνω στην οποία θα στηριχτούμε για να ολοκληρώσουμε αυτό που αρχίσαμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες πριν από ένα χρόνο. Είμαστε συμπαγείς και ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Κύριε Σουρέπλε, εκείθετε θέμα... ...και αναφερθήκατε στη δήλωση σας. Θα τεθούν ενώπιον του εκλογικού συνεδρίου του κόμματος, το οποίο αναμένεται να γίνει αμέσως μετά το καλοκαίρι. Το εκλογικό συνέδριο του κόμματος έχει την διακριτική ευχέρεια να συζητήσει όλα τα ζητήματα. Μεταξύ, η ηγεσία του κόμματος θα θέσει τους προβληματισμούς της και τις συζητήσεις της και θα γίνει ως συνήθως ένας ανοιχτός και διαφανής διάλογος. Να υπενθυμίσω ότι η ΕΔΕΚ είναι το πρώτο και το μόνο κόμμα που έχει ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων, ακόμα και των καταστατικών και πολιτικών της συνεδρίου. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλετε, θα έχετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε και να ζήσετε από κοντά και από πρώτο χέρι τα όσα θα συζητηθούν στο τακτικό εκλογικό συνέδριο του κόμματος, που είναι προγραμματισμένο να γίνει το φθινόπωρο. Τίθεται θέμα ηγεσίας στο κίνημα? Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Αν τέθηκαν ακόμα και τώρα θέμα αμφισβήτησης προς την δική σας... Δεν έχει τεθεί κανένα τέτοιο ζήτημα. Κύριε Σιζόπουλε, υπήρχε ένα θρίλερ αναφορικά με τις έδρες και συγκεκριμένα με τη Λεμεσό. Έχει ξεκαθαρίσει οι τρεις έδρες που είναι? Έχουν ξεκαθαρίσει οι τρεις έδρες και λοιπόν παρατηρήσονται για ένα πολύ μικρό αριθμό ψήφων. Χάθηκε η τέταρτη έδρα πιθανόν. Όπως δήλωσε και ο έφορος εκλογών, υπάρχει ακόμα μια μικρή αβεβαιότητα για τον πλήρη καθορισμό των εδρών. Όμως πιστεύουμε μέσα από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ότι δεν κινδυνεύει η έδρα της Λεμεσού. Είναι μια Λευκοσία, Λεμεσό και Πάφο. Έχουμε ένα νέο σκηνικό στη Βουλή, έχουμε την είσοδο του ΕΛΑΜ. Τι σημαίνει για σας αυτές οι αλλαγές όλες? Είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, τις οποίες δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να εκφράσω την άποψη την προσωπική. Αυτό θα είναι θέμα συλλογικής συζήτησης και συλλογικής διαμόρφωσης. Όμως
οι πολιτικές εξελίξεις, οι οικονομικές καταστάσεις, αλλά δυστυχώς και ο τρόπος με τον οποίο τα δύο μεγαλύτερα κόμματα επιχείρησαν να επιβάλλουν μια μορφή διπολισμού, έχει δημιουργήσει καινούργια δεδομένα τα οποία θα πρέπει να τα αναλύσουμε, να τα προσεγγίσουμε και να λάβουμε τις δικές μας θέσεις και αποφάσεις. Το θέμα του Πρόεδρου της Βουλής, τι γίνεται, θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες? Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση μέχρι στιγμής στα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ. Όλα στην ώρα τους. Εσείς θα διεκδικήσετε την Προεδρία? Όλα στην ώρα τους. Δεν αποκλείεται όμως. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα συλλογικά όργανα και θα γίνει συλλογική διάβουλευση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να προκαταλάβω αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.